Σπύρος Παπαλουκάς, Βασίλης Θεοχαράκης, Άγιον Όρος. Έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη καστική έκθεση. Αυτό είναι μια ενέργεια η οποία διευρύνει τους καλλιτεχνικούς ορίζοντες, θα λέγαμε, του Μεγάρου, που έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να βλέπουμε χορό και μουσική. Λοιπόν, ευελπιστούμε και στο μέλλον θα δούμε πολύ σημαντικές εκθέσεις. Στη συγκεκριμένη έκθεση παρουσιάζονται δύο πολύ σημαντικοί και αξιολογότατοι, θα έλεγα, ζωγράφοι. Με μία θεματολογία που βασίζεται στο Άγιο Όρος, που είναι ένας μοναδικός τόπος τόσο φυσικής ομορφιάς όσο και πνευματικής. Ο Σπύρος Παπαλουκάς θα λέγαμε ότι είναι ένας κορυφαίος Έλληνας ζωγράφος. Και αν σαν Έλληνες είμαστε περήφανοι για τη γενιά του 30, για τον Τσαρούχη, για τον Παρθένη, για τον Κόντογλου, για τον Μπουζιάννη, θα λέγαμε ότι ο Σπύρος Παπαλουκάς είναι ο πρόδρομος αυτής της γενιάς. Αυτό που κατάφερε στο έργο του και τον κάνει μοναδικό, θα λέγαμε ότι κατάφερε να ενώσει τον ευρωπαϊκό ιμπρεσιονισμό του Van Gogh, του Ματίς, του Σεζάν, με αυτό που θα λέγαμε πνευματικότητα των Βυζαντινών αγιογράφων. Είναι ένας μυσταγωγός και συγχρόνως αυστηρός. Είναι ένας άνθρωπος που το έργο του είναι ένας ύμνος στη δύναμη της απλότητας. Ο Βασίλης Θεοχαράκης είχε την τύχη να μαθητεύσει πολλά χρόνια κοντά στον Σπύρο Παπαλουκά. Υιοθέτησε πολλά στοιχεία από το δάσκαλό του όσον αφορά τη σύνθεση του ζωγραφικού έργου, τα οποία στην πορεία όμως βρήκε ένα δικό του δρόμο ζωγραφίζοντας τη φύση, τον ουρανό, τις θάλασσες και μέσα από αυτές τις αφορμές τις ζωγραφικές να αποδώσει μία ρευστότητα, θα λέγαμε, μία μεταβλητότητα, έτσι όπως ηρακλητικά την έχουμε προσεγγίσει. Είναι μία ζωγραφική η οποία δεν σε αφήνει αδιάφορο. Είναι μία ζωγραφική που θες να τη δεις και να την ξαναδείς. Θα λέγαμε σε μαγνητίζει. Ο Βασίλης Θεοχαράκης, συγχρόνως, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτιάξει το Ίδρυμα Θεοχαράκη, που όπως ξέρετε παίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στα εικαστικά δρόμενα και όχι μόνο στην Ελλάδα και θα λέγαμε και παγκόσμια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βασίλη Θεοχαράκη σαν δημιουργό που μας δάνεισε για λίγο καιρό τα έργα του για να τα εκθέσουμε, αλλά και το Ίδρυμα Θεοχαράκη, το οποίο μας προσέφερε τα έργα του Βασίλη Παπαλουκά. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Τάκη Μαυρωτά, ο οποίος είναι ο επιμελητής της έκθεσης και είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του εικαστικού προγράμματος του Ιδρύματος Θεοχαράκη, ο οποίος είναι μαζί μας. Τάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έκανες όλους αυτούς τους μήνες για να μπορέσουμε να απολαύσουμε αυτή την καταπληκτική έκθεση. Εγώ να σας ευχαριστήσω, όπως και τον φιλοπρόοδο δήμαρχο της Καλαμάτας, τον κύριο Παναγιώτη Νίκα, που δίνει την ευκαιρία στον κόσμο, στους κατοίκους της Καλαμάτας και της ευρύτερης περιοχής, να θαυμάσουν το έργο δύο κορυφαίων ζωγράφων. Του Σπύρου Παπαλουκά, του μεγάλου ανανεωτή της ελληνικής ζωγραφικής, που όπως γνωρίζετε γεννήθηκε στη Δεσφίνα της Παρνασίδος, σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, αποσπώντας 6 μεγάλες διακρίσεις και στη συνέχεια στο Παρίσι. Στο Παρίσι, στην Ακαδημία Grand Sommier και στην École Julien και είναι εκείνος ο ζωγράφος που ακολούθησε την ελληνική στρατιά στην Μικρά Ασία. Ήταν πολεμικός ανταποκριτής, ήταν εκείνος ο ζωγράφος ο οποίος μέσα από 500 έργα κατέγραψε όλο αυτό το έπος της Ελλάδος στη Μικρά Ασία. Βέβαια, τα έργα αυτά δυστυχώς κάηκαν και χάθηκαν. 3 μόνο είναι αυτά τα οποία διασώζονται και φυλάσσονται στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Στην Καλαμάτα, στο υποβλητικό Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, έχουμε τη χαρά να παρουσιάζονται αυτοί οι δύο σπουδαίοι ζωγράφοι. Ο μεγάλος Σπύρος Παπαλουκάς, που διετέλεσε και καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, δυστυχώς μόνο για ένα έτος, και ο Βασίλης Θεοχαράκης.
Ο κόσμος τους εμφορείται από την παράδοση, από τη μεγάλη χριστιανική παράδοση, και με το χρωστήρα τους προσεγγίζουν την Αθωνική πολιτεία. Τα μοναστήρια, η Μονή Βατοπεδίου, ο Αρσανάς της Αγίας Λαύρας, τα υπέροχα έργα του Παπαλουκά συνομιλούν με τον μαθητή του, με τον Βασίλη Θεοχαράκη. Έργα σημαντικά, όπως είναι το μυστηριώδη δάση, εκεί που αναζητάς το θείο, και τα υπέροχα μοναστήρια από τη Μονή Ιδύρων έως τη Μονή της Αγίας Άννης. Έργα πολύτιμα, έργα τα οποία του Βασίλη Θεοχαράκη πρόσφατα παρουσιάστηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και που το 1999 είχαν παρουσιαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Αυτά τα έργα σηματοδοτούν και αποκαλύπτουν μία πτυχή του πλούτου της ελληνικής ζωγραφικής, δείχνοντάς μας ότι δεν έχουμε μόνο λαμπερό παρελθόν, αλλά και δυναμικό παρόν. Και θυμίζοντάς μας τα λόγια του μεγάλου Σπύρου Παπαλουκά, ότι όποιος δεν καταλαβαίνει το Βυζάντιο, δεν καταλαβαίνει τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Οι ζωγράφοι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι στερεώνουν την παράδοση, εμπνέονται από την παράδοση, αλλά την αποδίδουν μέσα από το δικό του ζωγραφικό ιδίωμα. Ένα ιδίωμα που για τον Παπαλουκά, αφού είναι από τους προτεργάτες του μοντερνισμού, ενώ ο Θεοχαράκης ένας από τους μεγάλους εκφραστές της σύγχρονης τέχνης. Αυτή την υπέροχη έκθεση με τους χαιρετισμούς του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου και για τους δύο ζωγράφους που υμνεί το ιδιαίτερο ζωγραφικό του ύφος, θα έχουμε χάρη στην πρωτοβουλία και την ουσιαστική βοήθεια του Γλύπτη. Εγώ επιτρέψτε μου να τον αποκαλώ Γλύπτη, τον Παναγιώτη Λαμπρινίδη, να δώσει την ευκαιρία στον κόσμο να καταλάβει ότι η ελληνική ζωγραφική πραγματικά είναι μια πολύ σοβαρή και μεγάλη υπόθεση, μια υπόθεση που στερεώνει τη φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι ένα μήνα, και τα έργα αμέσως μετά πρέπει να επιστραφούν στο Ίδρυμα Θεοχαράκη. Εμείς εκείνη την εποχή, όταν εσείς θα επιστρέφετε τα έργα, θα έχουμε την έκθεση Αλέκος Φασιανός, Βαγγέλης Χρόνης, 30 χρόνια φιλίας. Δίνοντας μια συνέχεια στους προβληματισμούς μας πάνω στις εκθέσεις, ανάμεσα σε ποιητές και ζωγράφους, όπως είχαμε κάνει την έκθεση για τους οικουμενικούς μας ποιητές, τον Γιώργο Σεφέρη, που τώρα παρουσιάζεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στο Τελόγλιο Ίδρυμα, με τον τίτλο «Όταν το φως χορεύει, μιλώ δίκαια», και ευχόμαστε να αυτή την προσπάθειά μας του διαλόγου ανάμεσα στους ποιητές και στους ζωγράφους να μπορέσουμε να τη συνεχίσουμε. Εδώ το κοινό της Καλαμάτας πόσα έργα θα έχει τη δυνατότητα να δει? Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο χώρο του μεγάλου χορού της Καλαμάτας περίπου 40 έργα. Αλλά έργα μνημιακών διαστάσεων, έργα τα οποία είναι εμπνευσμένα από την ενότητα του Αγίου Όρους. Δηλαδή έχει γίνει μια πολύ αυστηρή επιλογή να φέρει τον κόσμο κοντά στο περιβόλι της Παναγίας, στην Αθωνική Πολιτεία, να φέρει κοντά σε αυτό που αποκαλείται το θαύμα του Αγίου Όρους.